Κυρία Κομνηνάκα, εσείς δεν έχετε σωκωματικά ιδιαίτερα να σας ρωτήσουμε. Οπότε... Ευτυχώς ασχολούμαστε με αυτά που καίνε τον κόσμο και όχι με τα... Οπότε το θέμα το οποίο έχει απασχολήσει είναι η φυλάκιση, η 15ήμερη φυλάκιση, έτσι δεν είναι η απόφαση που, για τον ένστολο που συμμετείχε στην εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πραγματικά είναι μια απαράδεκτη απόφαση και περισσότερο απαράδεκτο ήταν πραγματικά η άθλια εκστρατεία, τρομοκράτηση και στοχοποίηση που στήθηκε και εκεί, ξέρετε, ξεπεράστηκαν και τα διάφορα υποτιθέμενα ιδεολογικά φράγματα. Γιατί είδαμε να φρύτουν ξαφνικά με ένα, κατά τη γνώμη μας, αυτονόητο και αναφέρετο δικαίωμα των φαντάρων να διατηρούν την πολιτική τους έκφραση, να μπορούν να... Δεν αναστέλλονται αυτά τους τα δικαιώματα, να μπορούν να συμμετάσχουν σε μια λαϊκή διαδήλωση κλπ. Και να εκφράζουν τι... την αντίθεσή τους με την εμπλοκή της χώρας σε ένα πόλεμο, σε μια γενοκτονία και σε ένα πόλεμο βεβαίως που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τα κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε με τα σύνορα κλπ. Τα οποία έχουν ορκιστεί. Έρχεται και λέει η άλλη πλευρά, κυρία Κομνηνάκα, συγχωρέστε με που σας διακόπτω, και για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι, για να είμαι καθαρός, γιατί θεωρώ απολύτως ότι αυτό το οποίο, συμφωνώ απολύτως με αυτό το οποίο λέει, ο καθένας πρέπει να μπορεί να λέει αυτό που θέλει, ότι δεν θα έπρεπε να το λέει με την στολή παραλλαγής και το εθνόσημο απέναντι σε μια σύμμαχο χώρα όπως είναι το Ισραήλ. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι και το σκεπτικό με το οποίο του επευλήθη αυτή η ποινή. Πραγματικά αυτό δεν του επιτρέπεται. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία και χάνουν την ψυχραιμία τους για το γεγονός ότι αντί να, όπως περίμεναν, να ατονούνε οι αντιδράσεις, οι κινητοποιήσεις, οι διαδηλώσεις και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο απέναντι σε αυτό το έγκλημα που συμβαίνει σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, απέναντι σε αυτή τη γενοκτονία και του Παλαιστινιακού και του Λιβανέζικου σήμερα, των Συρίων κλπ., η χώρα μας συνεχίζει να κρατάει ως ένα στρατηγικό εταίρο, ο οποίος μάλιστα τον φύλαξαν ως κόρυνο οφθαλμού όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, ένα κατοχικό κράτος που συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα. Και πραγματικά φαίνεται ότι τους ενοχλεί το περιεχόμενο αυτών που είπε ο Φαντάρος, που τι είπε, ότι εμείς δεν δεχόμαστε να γίνουμε κρέας στα κανόνια του ΝΑΤΟ, δεν έχουμε καμιά δουλειά να πολεμάμε έξω από τα σύνορα, δεν έχει καμιά δουλειά να εμπλέκεται η χώρα μας σε τέτοιου είδους πολέμους. Και βεβαίως δεν τους ενοχλεί, και αυτό θα έλειπε να τους ενοχλούσε, οι εκατοντάδες φαντάροι που παρελάβουν με την στολή και το εθνόσημο συμμετέχουν στις διαδηλώσεις του Πολυτεχνείου κάθε χρόνο, στην πρώτη γραμμή μάλιστα, και φωνάζουν συνθήματα. Οι φαντάροι είναι του λαού, παιδιά έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά, γιατί έχουν ορκιστεί να φυλάνε τα σύνορα της χώρας, έτσι. Όχι να φυλάνε μαζί με τις φρεγάτες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα. Και βεβαίως, εκεί που πραγματικά είναι μάλλον αποκαλύπτεται η στρατηγική συμφωνία εκείνων που σήμερα εδώ φαίνονται ότι είναι εχθροί, ιδεολογικοί εχθροί, είναι η Ομόνοια που με μια φωνή εμφανίστηκαν από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι γνωστοί βεβαίως και για άλλες προκλητικές αντίστοιχες δηλώσεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστά φιντάνια της ακροδεξιάς, γνωστά ΜΜΕ και Παπαγάλη, να αναπαράγουν αυτή την απαράδεκτη λογική και προσπάθεια τρομοκράτησης ενός παιδιού που πραγματικά βγήκε και σε μια αξιέπαινη στάση είπε το αυτονόητο. Εκδήλωσε την διαφωνία που εκφράζει όλος ο ελληνικός λαός και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και της νεολαίας, ότι δεν έχει καμιά δουλειά η χώρα μας να εμπλέκεται σε αυτούς τους κινδύνους, και βεβαίως εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, που αλίμονο, αν ακόμα και γι' αυτό σήμερα τιμωρούνται. Πραγματικά με αυτό που φρύτουν. Και αυτοί που φρύτουν είναι αυτοί που κηρύττουν σε όλους τους τόνους την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, αυτοί που υποστηρίζουν το ράλι των εξοπλισμών και τις αποστολές στρατευμάτων χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά
από τα σύνορα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, και βεβαίως όλοι αυτοί δεν ακούμε να φρύτουν για τους 43.000 νεκρούς που σήμερα μόνο τον τελευταίο χρόνο μετράει στο βιογραφικό του Ισραήλ, και τα πόσες χιλιάδες νεκρά παιδιά και τα εγκλήματα βέβαια που διαπράττουν. Και ούτε βεβαίως, και κλείνω με αυτό, επειδή μιλάνε για την πολιτικοποίηση και λοιπά, δεν ενοχλούνται με τον ίδιο τρόπο όταν, για παράδειγμα, ακόμα και αρχηγοί του στρατού λίγο μετά αποστρατεύονται και γίνονται υπουργοί των κυβερνήσεων. Εκεί δεν τους ενοχλεί η πολιτικοποίηση βεβαίως. Τους ενοχλεί όταν αυτά που λένε πραγματικά ακουμπάνε στην καρδιά του λαού και της νεολαίας. Δεν τους ενοχλεί όταν αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων παρακολουθούνται τώρα, κυρία Κομινάκα. Τώρα να ανοίξουμε την κουβέντα αυτή, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Το κρίσιμο όταν συζητάμε για την ακρίβεια βεβαίως δεν μπορεί να είναι, να το βλέπεις ξεκομμένα και από το κομμάτι. Είναι οι τιμές, είναι το κομμάτι των μισθών και είναι και το κομμάτι της φορολογίας. Και στα τρία αυτά ζητήματα, αν ψάξει κανείς τις ρίζες του, θα βρει από πίσω την τεράστια ευθύνη και της Νέας Δημοκρατίας, θα βρει όμως ένα πλαίσιο που συνδιαμόρφωσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί και το κομμάτι, για παράδειγμα, επειδή άκουσα και έγινε μεγάλη κουβέντα για τα φορολογικά έσοδα κλπ., δεν άλλαξε ο χαρακτήρας ούτε του προϋπολογισμού, ούτε καμάρου αναφέρθηκε στην παρέμβασή της η κυρία Μιχελάκη ότι άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ μια τακτοποιημένη οικονομία και μπόρεσε η Νέα Δημοκρατία να δώσει αυξήσεις στους μισθούς. Ποια ήταν τα μαξιλάρια για τα οποία μέχρι σήμερα καμαρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Από ποιανού τις πλάτες βγήκανε για να άλλαξε αυτό και στο σημερινό προϋπολογισμό? Δεν αλλάζει αυτό. Δεν ότι λέτε ποιος έφερε τη χώρα στην κατάσταση που την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ προηγούμενα και η Νέα Δημοκρατία πιο πριν. Λέω λοιπόν ότι αυτό που ενώνει τις πολιτικές που βιώνει ο λαός και φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Γιατί κοιτάξτε, επειδή είπατε πριν και για το κόμμα που παλεύει για το δίκαιο κλπ., όταν θέλετε να διεκδικείτε τέτοιους τίτλους, από τους οποίους έχει πάρει διαζύγιο πολλά χρόνια πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει βεβαίως και η απέτηση να αποδεικνύεται. Ένα σωστό πράγμα είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι ένα, είχε πει κι άλλα. Ότι είστε αριστερός ψάλτης της δεξιάς. Ναι, εντάξει. Ειλικρινά. Τώρα να μην ανοίξουμε για τις ιερές συμμαχίες του ΝΑΤΟ κλπ. Να πληροφορήσετε. Δεν έχουμε χρόνο και κινδυνεύουμε να παρέμβει και η κυρία Σαλτερή για τον Γιώργο Παπανδρέου με την επίκληση που κάνατε. Οπότε παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσει, κυρία Κομινάκα. Κυρία Κομινάκα. Μπορεί να κάνει το κόμμα που συγκυβέρνησε με τον Καμένο. Αλλά να πω. Εντάξει, υπήρχε και το βρώμικο από τον Τζέιμ. Σας παρακαλώ. Κυρία Κομινάκα. Κυρία Κομινάκα, σας σεβάστηκε όλους και σας άφησε να μιλήσετε. Ελάτε, κυρία Κομινάκα, ολοκληρώστε παρακαλώ. Είναι λογικό το κόμμα που πραγματικά βρίσκεται στην αντίπερα όχθη και είναι μαζί με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα εκεί που πραγματικά γίνεται η αντιπολίτευση. Και αυτό θα κριθεί στη μεγάλη απεργία στις 20 Νοέμβρη, όπου τα εργατικά σωματεία ήδη οργανώνονται. Υπάρχουν μια σειρά μέχρι εκεί, η απεργία των υγειονομικών. Και σήμερα, επειδή πριν μιλούσαμε για τον κινησμό των υπουργών κλπ., κοινική είναι η πολιτική. Η κοινική είναι η πολιτική που θεωρεί πολυτέλεια, για παράδειγμα, η λαϊκή οικογένεια να μην μπορεί να κόβει ακόμα και από τα τρόφιμα για να μπορέσει να επιβιώσει. Κοινική είναι η πολιτική που θεωρεί η πολυτέλεια το να έχει πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου δημόσια παροχή υγείας, που βεβαίως κοινική είναι η πολιτική που δεν βρίσκει ποτέ για να δώσει πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, αλλά βρίσκει να δίνει 500.000 τη μέρα για να βρίσκει τη φρεγάτα Ήδρα στη Μέση Ανατολή, και να δίνει και φοροαπαλλαγές στους υποκλειστές που κανένα από τα κόμματα που βρίσκονται εδώ δεν το δέχτηκε την πρόταση νόμου του ΚΚΕ να καταργηθούν αυτά στη φορολογική συνταγματική θεώρηση.